Στα όρια τους βρίσκονται λογιστές και φοροτεχνικοί που είναι αντιμέτωποι με ένα εξοντωτικό, όπως χαρακτηρίζουν, ρυθμό εργασίας και με τις επιπτώσεις των αλλαγών στο φορολογικό νομοσχέδιο. Ήρθαμε έξω από το κτίριο της ΔΟΗ Γανίων για να διαμαρτυρηθούμε για τις συνθήκες, τις δυσβάσταχτες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε, όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Φέτος ειδικά η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί τελείως. Σήμερα ο Στουρνάρας είπε να μεταναστεύσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια. Και γινάται το ερώτημα, ποιος ασκεί οικονομική πολιτική, η κυβέρνηση ή η Τράπεζα της Ελλάδος? Όπως καταγγέλνουν οι λογιστές, η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε με μεγάλη καθυστέρηση, με τις φορολογικές αλλαγές να έχουν ήδη αυξήσει τον όγκο εργασίας τους και τα περιθώρια να είναι ασφυκτικά. Ειδικά φέτος θα έπρεπε να είχαν ανοίξει πολύ νωρίτερα, προκειμένου και οι φορολογούμενοι και οι λογιστές να προετοιμαστούν κατάλληλα. Πιθανότατα και λόγω των ευρωεκλογών η διαδικασία καθυστέρησε. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν πανικό. Όμως το πιο δύσκολο για τους λογιστές είναι ότι καλούνται να διαχειριστούν συνθήκες εξοντωτικής επιβάρυνσης των πελατών τους, επαγγελματιών, που με το νέο φορολογικό σύστημα του Τεκμαρτού καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά στην εφορία, δυσανάλογα με τα έσοδά τους. Δεν τολμάμε καν να πάρουμε τους πελάτες μας τηλέφωνο και να τους κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα της εκαθάρισης με βάση τα δεδομένα τα τελευταία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επαγγελματία με ζημιά 60.000 ευρώ λόγω επένδυση σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό κόστους 300.000 ευρώ, ο οποίος θα φορολογηθεί για κέρδη ύψους 50.000 ευρώ. Η απόσταση είναι 110.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα των βιβλίων δεν έχουν πια καμία σχέση με το γιατί θα φορολογηθώ. Τιμωρείται εκείνος που έχει προσλάβει προσωπικό, διότι αυτό είναι 10% επιπλέον στο εισόδημά του. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Χανίων ζητούν παράταση στην λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων, εξηγώντας ότι η διορία που έχει δοθεί είναι εξαντλητικά μικρή.